What do you get? I don't think so. When you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash! Call the police, I'll tell you what you get! Παίρνει αυτό που του αξίζει. Και ακριβώς αυτό πήραμε και το 2019 με την κυκλοφορία της ταινιάρας του Todd Phillips, κυρίες και κύριοι, που χάκαρε, μπορούμε να πούμε, το κινηματογραφικό Matrix εκείνη την χρονιά, αφού έντυσε τη δραματική ταινία του με έναν κόμικ μανδύα που ακόμη και σήμερα διχάζει τον πλανήτη. Ή τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί με το sequel που κυκλοφόρησε έχει πάει εντελώς αλλού η κουβέντα. Σήμερα λοιπόν θα σας αποδείξω γιατί αυτό το sequel δεν χρειαζόταν ποτέ να γίνει και γιατί η πρώτη ταινία Joker στέκεται μια χαρά από μόνη της, εξηγεί τα πάντα, δεν αφήνει κανένα ερώτημα, κάτι που την κάνει μία από τις τελειότερες ταινίες που έχουν φτιαχτεί ποτέ. Is it just me or is it getting crazier out there? Η μεγαλύτερη θεωρία λοιπόν που έχει υποθεί σχετικά με τον Τζόκερ του 2019 είναι πως όσα συμβαίνουν στην ταινία δεν συνέβησαν ποτέ ουσιαστικά και πως όλα όσα είδαμε ήταν στο μυαλό του Άρθουρ. Μια θεωρία που μετά από πάρα πολλές θεάσεις πλέον μπορώ να σας πω με σιγουριά πως δεν υφίσταται. That's life. That's life. That's what all the people say. Ένα στοιχείο που ενισχύει τη θεωρία αυτή λοιπόν είναι τα ρολόγια που εμφανίζονται σε αρκετές σκηνές και δείχνουν ακριβώς την ίδια ώρα. Όλα όμως. Και το ρολόι στην ψυχίατρο και στην κλινική, αλλά και στη δουλειά του Άρθουρ, το ρολόι είναι σταματημένο στις 11 και 11 ακριβώς. Done, που λέγω εγώ. And have you thought more about why you were locked up? Ο Todd Phillips γι' αυτό εννοείται πως έχει ερωτηθεί πάρα πολλές φορές και απαντά πως είναι εντελώς συμπτωματικό και πως δεν υπονοεί τίποτα τέτοιο και πολύ καλά κάνει. Και φταίδες που όλα τα θέλετε να στα δίνουν στο πιάτο, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, συγγνώμη, παραφέρθηκα, συνεχίζουμε. I forgot to punch out. Την ακολουθία των αριθμών λοιπόν 11-11 η αριθμολογία την ερμηνεύει ως μια κλίση αφύπνισης. Η συνάντηση με αυτόν τον αριθμό προτρέπει τον πρωταγωνιστή μας να βρει τον πραγματικό του εαυτό και σκοπό. Όταν κάποιος βλέπει το 11-11 σύμφωνα με την αριθμολογία, επαναλαμβάνω, είναι σαν το σύμπαν να επιβεβαιώνει ότι οι σκέψεις του είναι ισχυρές και πως βρίσκεται σε μια μεταβατική πνευματική κατάσταση που θα τον βοηθήσει να βγάλει τις πραγματικές του επιθυμίες στον έξω κόσμο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα κάνει τις ισχυρές του σκέψεις πραγματικότητα. Και δυστυχώς για την Gotham, ο Arthur Fleck εδώ... All I have. My negative thoughts. Ο Άρθουρ λοιπόν από την αρχή της ταινίας εκφράζει στην ψυχίατρό του την ανησυχία πως ο κόσμος δεν τον είχε προσέξει ποτέ, πως νιώθει σαν να μην υπάρχει. Και αυτό συμβαίνει, κυρίες και κύριοι, διότι σιγά σιγά από την αρχή της ταινίας οι σκέψεις του λειτουργούν σαν μια σκάλα που βοηθά τον δεύτερο εαυτό του να ανέλθει στην επιφάνεια. Ένας δεύτερος εαυτός που έχει όνομα, το οποίο είναι και ο τίτλος της ταινίας. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? That's life. That's life. That's what all the people say. Και η ταινία σου δίνει συνεχώς στοιχεία για αυτήν την εσωτερική μάχη του Άρθουρ. Ένα πολύ ισχυρό δείγμα το βλέπουμε στη σκηνή που ο Άρθουρ γράφει καθισμένο στο γραφείο του, αστεία υποτίθεται, αστεία για την stand-up παράστασή του. Μία σκηνή που ξεκινάει με τον Άρθουρ να γράφει με το δεξί του χέρι, όταν όμως τελικά τον έλεγχο του μυαλού του παίρνει ξανά ο άλλος του εαυτός, το χέρι γραφής του αλλάζει, συνεχίζοντας να γράφει με το αριστερό. Και δεν αλλάζει μόνο αυτό, κυρίες και κύριοι, αλλά αν προσέξετε, αλλάζει και ολόκληρη η φυσιογνωμία του. Ο αριστερόχειρας Τζόκερ λοιπόν εμφανίζεται για πρώτη φορά σε αυτή τη σκηνή, αλλά πιο ξεκάθαρη γίνεται μετέπειτα η παρουσία του όταν στη σκηνή του τρένου ο Άρθουρ, που αυτή τη φορά αντιδρά στην κακομεταχείριση, πυροβολεί τους κουστούμάτους με το αριστερό χέρι.
Και αντιδρά αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, διότι αυτή τη φορά στο πάτωμα βρίσκεται η δεξιά του πλευρά, παίρνοντας τον έλεγχο ο εαυτός που βρίσκεται στο ανώτερο σημείο. Μία σκηνή που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της ταινίας, όπου ο Άρθουρ βάζει στο πάτωμα την αριστερή του πλευρά, αφήνοντας τη δεξιά να έχει τον έλεγχο. Γι' αυτό και δεν σηκώνει ποτέ ανάστημα. Γι' αυτό το λόγο και για κάποιον άλλο που θα το δούμε στη συνέχεια. Στην πρώτη σκηνή λοιπόν, ο Άρθουρ είναι το θύραμα, εδώ όμως είναι ο κυνηγός. That's life. That's life. That's what all the people say. Το επόμενο στοιχείο που επιβεβαιώνει την διπλή προσωπικότητα του Φλεκ δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από το γέλιο του Άρθουρ. What, you think that's funny? Ο Άρθουρ, ναι μεν, πάσχει από μία ψυχική νόσο που του προκαλεί ένα γέλιο σε άβολες στιγμές, που δείχνει να τον πονά κιόλας, και είναι και λογικό γιατί προσπαθεί να το σταματήσει αυτό το γέλιο, όμως, εάν προσέξετε καλύτερα, ο Άρθουρ δεν έχει ένα γέλιο, δεν έχει δύο, αλλά τρία. Το ένα είναι αυτό του πόνου, όπως προείπαμε. Το δεύτερο είναι το ψεύτικο γέλιο, το γέλιο που χρησιμοποιεί για να μοιάζει φυσιολογικό στους γύρω του. Και τρίτο και τελευταίο, το γέλιο της απόλαυσης. Το πραγματικό του δηλαδή γέλιο, το γέλιο του δεύτερου εαυτού του, του Τζόκερ, του εαυτού που τον κάνει να ξεπερνά μέχρι και το τραύμα της παιδικής του ηλικίας και να χαίρεται ακόμη και το γέλιο. That's life. That's life. That's what all the people say. Look, pal, I'm not your father. What's wrong with you? Look at us. I think you are. Ολόκληρη η ταινία Τζόκερ στηρίζεται στην σχέση της μαμάς του με τον Τόμας Γουέιν. Περίπου στα μέσα της ταινίας μαθαίνουμε πως οι δύο αυτοί είχαν μια ερωτική περιπετιούλα μεταξύ τους, που σύμφωνα με την πλευρά της Πέννη είχε ως αποτέλεσμα την γέννηση του Άρθουρ. Όμως, σύμφωνα με τον Τόμας Γουέιν, η μητέρα adopted you while she was working for us. That's not true. That she was arrested and committed to Arkham State Hospital when you were just a little boy. Τι ισχύει λοιπόν, είναι ο Άρθουρ γιος του Τόμας Γουέιν? Ποιος λέει την αλήθεια, ο Τόμας, Πένι, ή μήπως όλα αυτά είναι τεχνάσματα του μυαλού του Άρθουρ, που θα ήθελε ιδανικά να είναι πατέρας του υποτιθέμενος σωτήρας της Gotham για να μπορέσει μετέπειτα να πάρει ό,τι του αξίζει. Hey, Wayne, you get what you f***ing deserve. No, pal. Η αλήθεια κρύβεται πίσω από ένα αστείο, κυρίες και κύριοι. Ναι, δεν κάνω πλάκα, εγώ. Αυτός πάλι κάνει. I think most women look at sex like buying a car. Ένας κωμικός λοιπόν, πριν ο Άρθουρ βγει για πρώτη φορά στη σκηνή, περιγράφει πώς βλέπουν οι γυναίκες αρχικά το σεξ και μετέπειτα οι άνδρες πώς βλέπουν το σεξ, με τον beat του να κλείνει με αυτήν την φράση. Most guys, we look at sex like parking a car, we're like, there's a spot. Handicapped. Hope no one sees us. Αναπήρων. Ελπίζω να μην μας δει κανείς. Ακριβώς όπως έκανε και ο Τόμας Γουέιν, ο οποίος είχε ξεκάθαρα κόλλημα με την Πέννη όταν δούλευε μαζί του, γι' αυτό και ο Άρθουρ βρήκε μια φωτογραφία της που έγραφε από πίσω «Αγαπώ το χαμόγελό σου» με τα αρχικά TW να υπογράφουν αυτή την δήλωση. Τυχαίο! Νομίζω. I signed some papers. And besides, you can imagine what people would say about Thomas and me. Ο Τόμας Γουέιν λοιπόν εκμεταλλεύτηκε την Πέννη, έκανε ό,τι έκανε και μετά, όταν έγινε η στραβή, χρησιμοποίησε το θέμα που είχε για να την φημώσει. Την έβαλε να υπογράψει ότι το παιδί το υιοθέτησε και όχι ότι είναι δικό της και κατ' επέκταση δικό του. Κάτι που το επιβεβαιώνουν και τα ψυχικά νοσήματα που έχει ο Άρθουρ, που μάλλον τα κληρονόμησε από την μητέρα. Well, the patient suffers from delusional psychosis. A narcissistic personality disorder was found guilty of endangering the welfare of her own child. Ακριβώς τα ίδια συμπτώματα που έχει και ο Άρθουρ, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα, ο ψυχίατρος που την έβαλε να υπογράψει αυτά τα χαρτιά ήταν ο Dr. Benjamin Stoner. Ένα όνομα πολύ γνωστό από τα κόμικ, όχι για καλό λόγο. Ο Dr. Benjamin Stoner ήταν ο επικεφαλής ιατρός στο Arkham Άσυλο και στη συνέχεια έγινε και ο σούπερ κακός με το όνομα Anti-Fate ή αλλιώς ο στρατιώτης του Χάους. We went over this, Penny. You adopted him. We have all the paperwork right here. That's not true. Thomas had that all made up.
Σαν πολύ μεγάλη προσπάθεια δεν κάνει ο επικεφαλής ιατρός του Arkham να πείσει μια απλή πολίτησα της Gotham πως ο γιος της είναι υιοθετημένος. Εντάξει, νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω άλλα. Ο Άρθουρ λοιπόν δεν απέκτησε τα θέματα που είχε από την κακομεταχείριση, έτσι γεννήθηκε. Απλά η κακομεταχείριση είναι αυτή που τα έφερε στην επιφάνεια. Με τα ψυχικά αυτά νοσήματα να τα κληρονόμησε από την Πέννη. Άρα γεννήθηκε με αυτό το γέλιο του πόνου, σιγά λοιπόν μην τον αναγνώριζε ο τέλειος Thomas Wayne σαν παιδί του. Μία ιστορία που σίγουρα την γνώριζε πολύ καλά και κάποιος άλλος, συγκεκριμένα ο Butler της οικογένειας ή αλλιώς ο Alfred. I know about the two of them. There's nothing to know. There is no them. Your mother was delusional. Και αυτό το χερέ κακό ύφος με το οποίο τον αντιμετωπίζει ο Άλφρεντ τον Άρθουρ δείχνει πως έχουν ξεκάθαρα λερωμένη την φωλιά τους. Let's go. Before you make a fool of yourself. Χερέ κακό ύφος, λερωμένη φωλιά. Να το θυμάστε αυτό, παιδιά, είναι νόμος. Όταν κάποιος πάει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση με υπεροπτικό ύφος και προσπαθεί να σε κάνει κατευθείαν να νιώσεις λίγος μπροστά του, σημαίνει πως δεν έχει κάτι άλλο για να χρησιμοποιήσει εναντίον σου και κάνει ό,τι μπορεί. Με άλλα λόγια, εσύ έχεις δίκιο. You also stood by when one of your boyfriends repeatedly abused your adopted son and battered you. Και δεν ξέρω αν θυμάστε έναν πολύ βίαιο σύντροφο της Πέννη που έδερνε το μικρό Άρθουρ επειδή ήταν πάντοτε χαρούμενος, ε! You think this is funny? Dad, it's me! Μάλιστα. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Έχετε καταλάβει όλοι πλέον ποια είναι η πραγματική αλήθεια. That's life. That's life. That's what all the people say. Hey. Following me today? Πάμε τώρα λοιπόν στη Σόφη. Όλοι σίγουρα θα έχετε αναρωτηθεί για το εάν η Σοφία, η Σόφη που εδώ, τελικά έζησε ή όχι μετά από αυτή την σκηνή. Oh my god. What are you doing in here? You're in the wrong apartment. Την σκηνή που εκτός των άλλων αποκαλύπτεται στο τέλος πως την σχέση μαζί της την είχε φανταστεί εξ ολοκλήρου ο Άρθουρ. Κάτι που ήταν εμφανές από την αρχή και κάτι βρωμούσε στην υπόθεση. Η δεύτερη ταινία τώρα έδωσε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Κακός, εάν θέλετε την άποψή μου, διότι δεν χρειαζόταν. Όχι γιατί είναι ωραίο να μένουν απορίες στο κοινό από μια ταινία, αλλά επειδή η ίδια η ταινία σου το εξηγεί. Φτάνει να είσαι προσεκτικός ή προσεκτική. Ή να βλέπεις το Θωμά. Και τα δύο πιάνονται. Λοιπόν, ο Άρθουρ, αν και άνθρωπος με σοβαρό ψυχικό νόσημα, αν και κακοποιημένος, αν και διχασμένη προσωπικότητα, υπήρχε ένα πράγμα, κυρίες και κύριοι, στο οποίο έκαναν πίσω και οι δύο εαυτοί του. Και αυτό ήταν τα παιδιά. Ο Άρθουρ Φλεκ δεν αντέδρασε ούτε όταν τον κλωτσούσε μια συμμορία παιδιών στην αρχή της ταινίας. Παρόλο που ήθελε να πνίξει όσο τίποτα άλλο τον Butler, έκανε πίσω όταν αντιλήφθηκε πως ο μικρός Bruce τον κοιτάζει. Όπως επίσης δεν πείραξε τον Γκάρι, τον μοναδικό τύπο από τη δουλειά που του φερόταν όμορφα, όπως έκανε και ο Φλεκ δηλαδή απέναντί του, λόγω του ότι ο Γκάρι έχει ουσιαστικά τη μορφή ενός παιδιού. Πίσω στη σκηνή με τη Σοφία όμως τώρα, όπου όταν εκείνη τον βλέπει στο σαλόνι της να κάθεται σκυμμένος, του λέει... I really need you to leave. My little girl is sleeping in the other room. Και με αυτή την φράση λοιπόν η Σόφη γλίτωσε από τον θάνατο. Ο Άρθουρ δεν θα πείραζε ποτέ κάποιον μπροστά στα μάτια ενός παιδιού ή τουλάχιστον εάν υπήρχε ποτέ περίπτωση ένα παιδί να σκάσει μύτη στο δωμάτιο. Γι' αυτό θα το ξαναπώ. Δεν χρειαζόταν καμία δεύτερη ταινία για να μας δώσει απάντηση. Τώρα, εάν όλα όσα είδαμε ήταν στο μυαλό του Άρθουρ, τότε... λέω εγώ, δεν υπήρχε και λόγος στη ταινία να μας δείξει την ανατροπή με την Σόφη, η οποία ήταν όντως μόνο στη φαντασία του και πουθενά αλλού. Ή ήταν όλα, λέω εγώ, ή κανένα. Για να έδειξε μόνο ένα, μάλλον ισχύουν όλα τα υπόλοιπα κανονικότατα. That's life. That's what people say. Πολλοί ίσως να έχουν απορία γιατί το sequel της ταινίας Joker να είναι musical. Όμως η αλήθεια είναι πως
κάπως δικαιολογείται αυτό, διότι και η πρώτη ταινία, εάν το καλοσκεφτείτε, είχε κάποια ελαφριά στοιχεία musical και αυτή η σκηνή ήταν ένα από αυτά. Ο Άρθουρ κάθε φορά που αποδεχόταν τον δεύτερο εαυτό του έπρατε ως Τζόκερ, δηλαδή στο μυαλό του μέσα έπαιζε μουσική. Η εμβληματική σκηνή με τον χορό στο μπάνιο, η οποία ήταν αυτοσχεδιασμός του Joaquin Phoenix, είναι μία από αυτές τις στιγμές. Η στιγμή πριν βγει στο πλατό με τον Murray είναι μία ακόμη από αυτές, όταν σκοτώνει τον παρουσιαστή και πάλι χορεύει για λίγα δευτερόλεπτα, όπως το ίδιο ακριβώς κάνει και όταν βλέπει τον όχλο να σκοτώνει στο ξύλο τους δύο detectives που τον καταδίωκαν. Εννοείται πως μία από αυτές τις σκηνές είναι και η ιστορική πλέον σκηνή που κατεβαίνει χορεύοντας ο Άρθουρ τα σκαλιά και βέβαια το αποκορύφωμα αυτής της εξήγησης είναι εδώ. Ο Άρθουρ, όντας πλέον ασθενής του Arkham Asylum, αρχίζει να τραγουδάει, αρχίζει μέσα στο μυαλό του να παίζει μουσική. Όταν συμβαίνει αυτό, κάποιος σίγουρα θα πεθάνει, γιατί στην επιφάνεια βγαίνει ο Τζόκερ. Η δεύτερη ταινία λοιπόν μας βάζει ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις σκέψεις. Τώρα, εάν το έκανε σωστά ή λάθος, είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε σε ένα προηγούμενο βίντεο. Το μόνο σίγουρο είναι πως τώρα πλέον ξέρεις και εσύ πως το Joker Τρέλα για 2 ήταν ένα project το οποίο δεν είχε ανάγκη η πρώτη ταινία. Θα ήταν πιο ορθό η Warner να άφηνε τον Phillips να κάνει αυτό που είχε ως αρχική ιδέα, να χτίσει δηλαδή ένα σύμπαν με εναλλακτικές ιστορίες από διάφορους σκοτεινούς κακούς χαρακτήρες της DC. Την Τρέλα για 2 Joker την είχε μόνο η Warner λοιπόν. Και όπως μας δίδαξε ο ίδιος ο Τζόκερ, παίρνεις αυτό που σου αξίζει. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι έχει γίνει λίγο μόδα να χεϊτάρεται η δεύτερη ταινία Τζόκερ, παρόλο που, να το πω και από εδώ γιατί το έχω πει και από το Instagram, δεν είναι τόσο κακή όσο την παρουσιάζουν. Είναι κακή αν τη δεις σαν sequel του Τζόκερ της πρώτης ταινιάρας, αλλά αν τη δεις από μόνη της, είναι μια μέτρια προς καλή ταινία. Στέκεται μια χαρά. Οπότε μην υπερβάλλουμε. Ναι, okay, δεν το βρίσκουμε ωραίο, δεν μου άρεσε και εμένα η δεύτερη ταινία, αλλά παιδιά, δεν θα τα ισοπεδώσουμε και όλα. Αυτή λοιπόν ήταν η δική μου ερμηνεία για την πρώτη ταινία Joker. Θα ήθελα τώρα στα σχόλια να μου πείτε εσείς τη δική σας άποψη, παύλα ερμηνεία, για την ταινία του 2019 που άφησε με το στόμα ανοιχτό όλο τον κόσμο. Γιατί άλλωστε αυτή είναι και η γοητεία του σινεμά, κυρίες και κύριοι, ο καθένας να βλέπει και να μεταφράζει σύμφωνα με τα δικά του μάτια ένα έργο. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν δεν χόρτασες αυτή τη φάτσα μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε αυτό που άκουσες και είδες, πάτησε το like και εννοείται για να δεις και τα υπόλοιπα και να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις μελλοντικές δουλειές που έρχονται. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές. Yeah, παιδιά. That's life.